του Ρίου έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους. Η Αζόβα νίκησε την Ματιάσεβιτς από τα Σκόπια, την Τετέρεβα από την Ουκρανία και την Φράγκα από τη Σερβία. Η Γιουλέτς νίκησε την Χροντεδοσίρ από την Νορβηγία, την Κρεμένσκαγια από την Πολωνία και την Σιουτίτσου από τη Μολδαβία. Και για να δούμε εδώ ποια θα είναι η νικήτρια. Είναι πολύ καλές και οι δύο, ειδικά η Γιουλέκ. Πανηγύρισαν οι Γερμανοί την πρόκληση της αθλητριάς του στο Ρίο. Εκεί βέβαια που στο Ρίο, εκτός από αυτούς τους Ευρωπαίους σπουδαίους, θα είναι και οι Κορεάτες που κυριαρχούν. Θα είναι Αμερικανοί, Αφρικανοί. Και βέβαια από την Οκεανία. Σε προολυμπιακά τουρνουά που θα γίνουν για τις υπόλοιπες υπήρους. Λοιπόν, έχουμε ένα πέσιμο της Κιλέτς. Είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεν υπάρχει σημείο. Ψάχνει η Αζέρα, η Αζιζόβα, να βρει το πέρασμα. Το ίδιο και η Γιουλέκ. Ακόμα 40 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Μηδέν μηδέν, 15 δευτερόλεπτα τώρα για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, 0 τα σημεία. Αζερμπαϊτζάν, Γερμανία, με τα κόκκινα Γερμανίδα, η Γιουλέκ, η Αζιζόβα με τα μπλε, τη βλέπετε και τα αρχικά της χώρας της στη φόρμα. Και ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος. Εδώ είναι η Γιουλέκ, Ραμπία Γιουλέκ. Αζιζόβα, Φαρίντα. Να τη δω, Φαρίντα Αζιζόβα, χαλάρωμα στην αίθουσα του ξενοδοχείου κοντά στο αεροδρόμιο που φιλοξενεί τη διοργάνωση, αυτό το προολυμπιακό τουρνουά, το οποίο παρακολουθείται από την R2 που έχει τα δικαιώματα των αγώνων του Taekwondo. Και η Ράμπια Γιουλέκ ξανά μαζί εδώ την Αζιζόβα για το δεύτερο γύρο. Θυμίζουμε ότι τα χτυπήματα στο θώρακα βαθμολογούνται με ένα σημείο, ενώ στο κεφάλι με τρία σημεία. Είμαστε στο δεύτερο γύρο, ακόμα 1,5 λεπτό. Είπαμε ότι είναι 3 δίλεπτοι γύροι οι αγώνες του Taekwondo και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Έχουμε 4 κατηγορίες σωματικού βάρους στους Ολυμπιακούς αγώνες και για τους άντρες και για τις γυναίκες.
εν αντιθέσει με τα εθνικά, ευρωπαϊκά, υπηρετικά γενικότερα και παγκόσμια πρωταθλήματα που οι κατηγορίες είναι 8. Αλλά για να μπει το άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που αυτό έγινε για πρώτη φορά το 2000 στο Σίδνεϊ, έπρεπε να ήταν πιο περιορισμένες κατηγορίες, πράγμα που έγινε και στα υπόλοιπα σπορ. Και πάλι είχε 10 κατηγορίες, έβαλε τις γυναίκες, κατέβηκε στις 7 κατηγορίες. Διότι δεν είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες όλες οι κατηγορίες, όλα τα αθλήματα, και έτσι περιορίστηκαν σε συμμετοχές και σε κατηγορίες. Λοιπόν, πάμε στο τελικό μας, όπου είναι για την κατηγορία των 67 κιλών των γυναικών. Είναι μία από τις δύο κατηγορίες, από τις τέσσερις κατηγορίες των γυναικών. 0-0 και λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο δεύτερος γύρος. Δύο γύροι χωρίς σημείο. Σπάνιο και σε μια κατηγορία σαν και αυτή στα 67 κιλά, όπου υπάρχει κίνηση, καλές αθλήτριες. Εδώ Αζιζόβα από το Αζερμπαϊτζάν. Και Γκιουλέκ από την Τουρκία, από τη Γερμανία. Αυτή είναι η Γκιουλέκ, αυτή είναι η Αζιζόβα. Ακόμα 15 δευτερόλεπτα το διάλειμμά τους για τον τρίτο και τελευταίο γύρο. Τελευταίο εφόσον πάρει κάποια σημείο, προηγηθεί κάποια. Καλή διαιτητής της αναμέτρησης τις δύο αθλήτριες Χονγκ Τσόνγκ, κόκκινο και μπλε, στο ταπί. Θα μπορέσει τίποτα η Γκιουλέκ ή αν θα καταφέρει κάτι η Αζιζόβα, χώρες με παράδοση στο ταεκβοντό. Μπορεί η Γερμανία να μην έχει τόσο παράδοση, αλλά αν πέτυχε κεφάλι, όχι, η Γκιουλέκ δεν το κατάφερε. Πάντως η τουρκόφωνη της Γερμανίας ασχολούνται πάρα πολύ με το άθλημα ταεκβοντό στη Γερμανία. Έτσι λοιπόν και η Ράμπια Γκιούλεκ πρωταγωνιστεί και ήδη εξασφάλισε το εισιτήριο για το Ρίο και προσπαθεί εδώ να πάρει από την Αζόβα, μια χώρα επίσης διακρίσεις στο ταεκβοντό, στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες που γίνανε το καλοκαίρι, σάρωσαν στα μετάλλια. Τα μετάλλια του ταεκβοντό οι Αζέροι. Στον Μπακού είχαν γίνει αγώνες. Λοιπόν, λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα και 0-0. Προσπαθεί η Γκιουλέκ να βρει κεφάλι, προσπάθησε για λίγο. Δεν είναι εύκολη και η Αζιζόβα. 25 δευτερόλεπτα. Ακόμα. Τώρα έχουμε 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Ψάχνονται και οι δύο. Αλλιώς θα πάνε σε παράταση, θα πάνε σε ένα ακόμα γύρο. Και ολοκληρώνεται η αναμέτρηση αυτή στη κανονική διάρκεια του αγώνα, χωρίς να μπορέσει καμία από τις δύο αθλήτρες να πάρει ένα σημείο. Ένα λεπτό ξεκούραση και ξανά στον αγωνιστικό χώρο για να διεκδικήσουν τη νίκη. Βλέπετε εδώ η Γκιουλέκ, εδώ η Αζιζόβα. Χτυπήματα που δεν αποφέρουν πόντους. Πρέπει να είναι τα πόδια εκεί που βρίσκεται ο θώρακας
Ο μπλε ή ο κόκκινος. Αφού βέβαια βρουν τα πόδια τους των αθλητριών που είναι καλυμμένα και η επαφή, αφόσον έχει την κατάλληλη δύναμη, μετριώνται τα χτυπήματα σε δύναμη, σε κομπιούτερ, τότε δίνει το σημείο. Τότε δίνεται το σημείο. Οι αδικίες που υπήρχαν στο τάγκβοτο στο παρελθόν έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και πάμε ξανά στην παράταση. Αζιζόβα με τα μπλε από το Αζερβαϊτζάν, Γκιουλέκ από τη Γερμανία με τα κόκκινα. 6 λεπτά χωρίς αγώνα, χωρίς σημείο και τώρα όποια πάρει πρώτη σημείο αναδεικνύεται νικήτρια. Ένα χτύπημα από την Γκιουλέκ στην Αζιζόβα δεν έδειξε ότι ήταν κατάλληλο να της δώσει το σημείο. Σαράντα δεύτερα αγώνα χωρίς στην παράταση, χωρίς σημείο. Εδώ ένα χτύπημα από πίσω από το θώρακα για την Αζιζόβα, πάνω στην Γκιουλέκ. Ένα λεπτό, περιστρέφεται η Γκιουλέκ με ρυψοκίνδυνο τρόπο. Τα κατάφερε, ξέφυγε από την Αζιζόβα. Η επίθεση πάντα σε αφήνει ακάλυπτο. Και ακόμα 55 δευτερόλεπτα, 54, 50. Θα πρέπει να πάρθει σημείο, διότι θα αποφασίσουν οι διαιτητές την ανωτερότητα του αντιπάλου. Ακόμα 35 δευτερόλεπτα, ούτε η Αζιζόβα ούτε η Γκιουλέκ έχουν πάρει το σημείο που θέλουν. Να δούμε ποια θα είναι, ακόμα μισό λεπτό. Χτυπήματα που δεν έχουν καλή κατάληξη για να δώσουν βαθμό στην νικήτρια. Τώρα ένα καλύτερο χτύπημα, δύο χτυπήματα από την Γκιουλέκ χωρίς αποτέλεσμα, 10 δευτερόλεπτα. Συνεχή χτυπήματα από την Αζιζόβα και τώρα παίρνει η Αζιζόβα το σημείο. Η Αζιζόβα λοιπόν θα είναι νικήτρια σε αυτή την επιθετική προσπάθεια που έκανε η Γκιουλέκ. Η Αζιζόβα εκμεταλλεύτηκε την άμυνά της, βρήκε την Γκιουλέκ και θα είναι η νικήτρια στην κατηγορία αυτή των 67 κιλών των γυναικών. Δύο τελικοί ακόμα απομένουν για να ολοκληρωθεί η πρώτη μέρα που γίνεται το Σάββατο.